Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to. Γεια σου ομορφιές μου, τι μου κάνετε, welcome to my channel again, φιλενάδα, ομορφιά μου, να νομίζω να ζεσταίνεσαι. Εγώ έχω εδώ πέρα πάρει ξανά αγκαλιά τον ανεμιστήρα, γι' αυτό και πάλι είμαι μπουκωμένη. Λοιπόν, όπως γνωρίζεις, αρχικά αφού τελείωσα την πρωινή μου τη ρουτίνα και την καλή την πρωινή μου ρουτίνα, έτσι με ένα τέλειο, υπερτέλειο πρωινό και την καφεδούμπα, και έχω πάρει και αυτά εδώ πέρα τα καλαμάκια τα οποία... Είμαστε και κατά του πλαστικού, κατευθείαν δηλαδή, ξαφνικά στην Ελλάδα όλα αλλάζουν. Τέλος πάντων, πήρα αυτά τα καλαμάκια που δεν είναι μιας χρήσεως, τα πλένεις, οπότε είναι δικά σου και τα κουβαλάς και εσύ όπου θέλεις. Γιατί αυτό με το χαρτινό καλαμάκι εμένα μου τις πάει, οκ, καταλαβαίνω το πλαστικό, δεν το γουστάρετε, αλλά έτσι ξαφνικά ρε φίλε, παίρνεις καφέ και στο δευτερόλεπτο πέφτει το χαρτί μέσα στο καφέ σου και σε ό,τι πίνεις. Τέλος πάντων, αυτό ήταν η άσχετη πληροφορία της ημέρας και το άσχετο συμπέρασμα της Μπέλα Μέρη. Όμως νομίζω ότι συμφωνείς και είμαι σίγουρη γι' αυτό ότι συμφωνείς. Λοιπόν, μετά την πρωινή μου τη ρουτίνα, είμαι εδώ για να σου πω ότι ναι, χάθηκα, καταλαβαίνω, αλλά και εγώ η Δόλια η μάνα, πέρα από τα επαγγελματικά, έχω ακόμα τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά τα παιδιά. Πολλές παραστάσεις, παιδιά, πραγματικά. Και ακόμα είναι 24 Σέκτου και αύριο έχουμε την τελευταία παράσταση της Ουρανίας στο Hip Hop. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, τρέχαμε στις πρόβες, έχουμε και αύριο πρόβα. Είχα και εγώ τα δικά μου τα επαγγελματικά, νύχια, πόδια, βάψιμο νονάς και όλα αυτά. Και εννοείται ότι είχα και τα τρεχάματα, γιατί η αλήθεια είναι ότι καλές είναι διακοπές, αλλά όταν θα έρθω το Σεπτέμβριο θέλω λίγο να είμαι πιο οργανωμένη στα επαγγελματικά. Οπότε κοιτάω και αυτό το κομμάτι. Οπότε είναι πολύ λογικό να χάνομαι. Αλλά πέρα από αυτό, να οι ζέστες, να και γενικά οι υποχρεώσεις, γενικά ήθελα. Πώς να σου το πω, ήθελα λίγο, ξέρεις, να απέχω λίγο. Γιατί όσο να είναι, οκ, το αγαπάμε το YouTube, εννοείται ότι δεν σας ξεχνάω, σας σκεφτόμουν, αλλά ξέρετε, εγώ ως παρθένος γενικά είμαι του κουτιού. Βάλε αυτό στο κουτάκι, κλείσε εκείνη την υπόθεση, καταλαβαίνεις. Παρ' όλα αυτά, είμαι εδώ τώρα για να σου δείξω αρχικά τι καινούργια πραγματάκια πήρα από Femme Fatale και Αρωμάνια, για να νεώσω λίγο τα προϊόντα μου που θα πήγαινα να βάψω την κοπέλα, αλλά όχι μόνο για την κοπέλα, και για άλλες περιπτώσεις που μου έχουν τύχει, αλλά και για μένα. Πριν σου δείξω τα προϊόντα, μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι και να μου κάνεις like για να παίρνω και εγώ τη δύναμη και να καταλαβαίνω ότι σου αρέσει το περιεχόμενό μου.
πάμε να σου δείξω αρχικά. Τα έχω βάλει όλα τώρα ακριβώς εκεί. Θα σου λέω, θα σου δείχνω και θα σου λέω από πού το πήρα. Λοιπόν, θα αρχίσω με αυτό εδώ πέρα, το gel eyeliner, το οποίο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και για τα φρύδια, αλλά και για eyeliner. Είναι αυτή εδώ πέρα η απόχρωση. Είναι το σκούρο καφέ, όχι το ανοιχτό. Είναι από την Andrea. Το αγαπάω πάρα πολύ, γιατί γενικά δεν είχα καθόλου θέμα με το μαύρο που μου είχαν στείλει. Οπότε λέω, γιατί να μην πάρω και το καφέ από τη στιγμή που είναι 2-1 προϊόν. Οπότε το πήρα και μια χαρά, το δούλεψα κιόλας και στην κοπέλα και στον εαυτό μου, και μπορώ να πω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Δεύτερο προϊόν το οποίο πήρα είναι αυτό εδώ πέρα, το make-up, το οποίο είναι από Maybelline, με matte τελείωμα, το Super Stay. Το συγκεκριμένο είναι η απόχρωση 20, είναι ανοιχτό, καμία σχέση με τη δικιά μου την επιδερμίδα. Ουσιαστικά το πήρα μόνο για την κοπέλα και σκέφτομαι ότι από τη στιγμή που είναι ανοιχτό το χρώμα, μπορείς με τα δικά σου προϊόντα, τα υπόλοιπα make-up, να αρχίσεις να το θερμαίνεις, να το σκουραίνεις. Αλλά αν δεν έχεις ανοιχτό, πώς θα το ανοίξεις, κατάλαβες? Τέλος πάντων, μπορώ να πω ότι το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Και μετά, δηλαδή, την κριτική που μου έκανε η κοπέλα, μετά από μία μέρα κιόλας, δεν πήγε πουθενά. Βέβαια, εννοείται ότι δεν είναι μόνο να είναι καλό το make-up, είναι και πώς θα ενυδατώσεις από κάτω και τι θα κάνεις για να σου κάτσει πολύ καλά το make-up. Γιατί μια καλή ενυδάτωση γενικά, και αν έχεις και εσύ ενυδατωμένο καλά το πρόσωπό σου, πίστεψέ με, ό,τι και να βάλεις θα κάτσει πάρα πάρα πολύ καλά. Αλλά πραγματικά, δηλαδή, το ευχαριστήθηκα παραπάνω εγώ από τη στιγμή που το ευχαριστήθηκε και αυτή. Οπότε πήρα αυτό, έχω την άποψη γενικά της Maybelline σε αυτήν εδώ πέρα την κατηγορία και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Λοιπόν, θα περάσουμε σε αυτό εδώ πέρα το contouring, το οποίο αυτό είναι από Maybelline πάλι, είναι διπλό όπως βλέπεις. Έχει και ανοιχτή απόχρωση και ουσιαστικά σκούρη. Είναι για το contouring ουσιαστικά, γιατί έβαλα πρώτα κρεμώδη στα προϊόντα μου στην κοπέλα, επειδή θα υπήρξε και φωτογράφηση και ήθελα να μείνει και να έχω πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Οπότε χρησιμοποίησα κρεμώδη προϊόν. Αυτό το συγκεκριμένο είναι από Maybelline, το πήρα από Aromania. Είναι Maybelline Face Studio Contour 2-1 και είναι η απόχρωση, δεν έχει, είναι αυτό εδώ πέρα το διπλό. Αν πάτε στο Aromania θα το βρείτε. Λοιπόν, τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε τώρα στους κορέκτορες. Λοιπόν, πήρα αυτόν εδώ πέρα τον κορέκτορα, το οποίο με διευκολύνει πάρα πολύ για να καλύψω κάποιες ατέλειες του προσώπου της κοπέλας, αλλά θα το χρησιμοποιώ και πολύ πιο μετά. Αυτό το συγκεκριμένο είναι από Catrice. Μου άρεσε πάρα πολύ στο γεγονός ότι είναι και έτσι μικρό καμωμένο, είναι πάρα πολύ cute γενικά και είναι κρεμώδες τα προϊόντα όπως βλέπεις, πάστα, και με βοήθησε πάρα πολύ, τέλεια εφαρμογή. Γενικά δεν έβαλα χέρι, τοποθέτησα το προϊόν με πινέλα, με διαφορετικά πινέλα κιόλας, για να καλύψω τα σπυράκια και κάποιες κοκκινίλες. Μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Πάμε στο επόμενο τώρα. Αυτό ουσιαστικά το πήρα πιο πολύ για μένα και για πιο σκουρόχρωμες επιδερμίδες. Είναι από Catrice το ενυδατικό ουσιαστικά concealer για τους μαύρους μου τους κύκλους. Αχ, αυτή η μαύρη κύκλη, η οποία η απόχρωση είναι κάπως έτσι. Είναι, ξέρεις, αυτό το concealer που το λέω εγώ στόκος. Είναι τύπου της Revolution, ξέρεις τώρα, αυτά τα καλά. Οπότε μου άρεσε πάρα πολύ. Θα σου πω ακριβώς την απόχρωση, αν τη βρω. Λοιπόν, είναι concealer, είναι διάβροχο ουσιαστικά. Μας εγγυάται 18 ώρες ενυδάτωση κάτω από το μάτι και εγώ απλά δεν βρίσκω τώρα την απόχρωση. Νομίζω ότι είναι... Αχ, παιδιά, δεν το βρίσκω. Αλλά να το, 032 Natural Biscotto. Είναι μπισκότο, όνομα και πράγμα. Δηλαδή απόχρωση, έτσι, όχι να το πας. Όμως να σου πω την αλήθεια, επειδή νομίζω το 18 είναι πιο ανοιχτό, θα πάω στα Ρωμάνια να πάρω και το πιο ανοιχτό. Γενικά εμένα αυτά τα concealer μου αρέσουν πάρα πάρα πολύ. Πάμε τώρα στα ρουζάκια. Λοιπόν, πήρα παλέτα με αυτά εδώ πέρα τα ρουζ από Technique. Παιδιά, όλα τα λεφτά. Όλα τα λεφτά, τέλεια απόδοση πάνω στο πρόσωπο, αρκεί βέβαια να μην το παστώνετε γενικά και γίνεται σαν κλόουν. Είναι μια παλέτα η οποία συνδυάζει και ρούς αλλά έχει και highlighter, δηλαδή αυτά τα χρησιμοποιείς και για highlighter. Λοιπόν,
Μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι μια παλέτα η οποία έχει πάρα πολλές αποχρώσεις, οπότε θα το βρεις. Δηλαδή, αν δεις, ρε παιδί μου, το πρόσωπο της πελάτησάς σου ή γενικά και εσύ, θα το βρεις. Πάμε τώρα στα μάτια. Και τι εννοώ μάτια, έξτρα δηλαδή συμπλήρωση για τις βλεφαρίδες μας. Πήρα τουφάκια, το medium και το large. Ουσιαστικά έβαλα τουφάκια στην πελάτησα και το ευχαριστήκε πάρα πολύ. Όχι όλο, εδώ πέρα στην ακρούλα για να έχουμε και μια αναόρθωση στο μάτι και υπάρχει και μια πυκνότητα. Και πήρα και αυτές εδώ πέρα τις βλεφαρίδες, οι οποίες η μία συγκεκριμένη, από ό,τι θυμάμαι, νομίζω η 424, είναι τελείως αναορθωτική προς το τέλος. Και αυτό είναι το 421. Λοιπόν, πάμε τώρα στα χυλάκια. Λοιπόν, πήρα δύο μολυβάκια από Golden Rose, είναι αυτές εδώ πέρα οι αποχρώσεις. Η μία είναι το 502, το οποίο είναι ένα γλυκύτατο nude, όπως βλέπεις, το 502. Και αυτό πάει για λίγο σάπιο μήλο, το οποίο είναι το 534. Ναι, κοίτα εδώ. Και είναι από Golden Rose. Επίσης, πήρα για κραγιονάκι το Super Stay από Maybelline, τελείως matte. Πραγματικά, παιδιά, εν τω μεταξύ μυρίζει πολύ καραμέλα και κακάο σου φέρνει, αλλά γενικά σε ταξιδεύει. Πάρα πολύ σταθερό, το έβαλα στην κοπέλα και μου λέει έφαγα, γάιπια, δεν πήγε πουθενά. Εν τω μεταξύ εγώ της έβαλα και ένα lip gloss από πάνω και της έκανα πάρα πολύ ωραία τα χείλια και πραγματικά μου λέει, ρε φίλε τι έβαλες, να τι έβαλα, Super Stay Maybelline, το οποίο ο κωδικός του είναι το 60, το POET. Έχω πήρα αυτά εδώ πέρα τα τσιμπεδάκια για τα μαλλιά. Κάναν και δεν χρειάστηκε γιατί η κοπέλα ήταν ήδη χτενισμένη. Οπότε, okay. Λοιπόν, και από το Armani, από την εταιρεία 16, πήρα αυτά εδώ πέρα τα μολύβια. Τα οποία είναι το 1-114 Sex Brown. Είναι το σκούρο το καφέ. Το οποίο εγώ το πήρα για τον εαυτό μου, αλλά άμα κάτσει σε κάποιον άλλον, γιατί όχι, ξέρετε, θέλω να κάνω αυτά τα juicy τεχλάκια που κάνεις εδώ το περίγραμμα και βάζεις εδώ πέρα πιο ανοιχτό και σου γίνεται το χείλος έτσι. Λοιπόν, οπότε πήρα αυτήν εδώ πέρα την απόχρωση, τέλεια, και επίσης και πήρα και το 148, το Rouge, έτσι λέγεται η απόχρωση, και είναι εδώ πέρα τι ωραία που είναι, φιλενάδα, φανταστικά, και 16 και... Πάμφινα, έτσι, να το συζητήσουμε. Και τέλος, φιλενάδα, θέλω να σου δείξω και τα μανό μου τα οποία πήρα, τα ημιμόλυμα, δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει. Ουσιαστικά πήρα από Andrea το Ultra Bond Primer, το οποίο το βάζω πριν από τη βάση, έτσι για να κάτσει καλά. Είναι το αστάρι που σας έχω πει. Και πήρα και δύο αποχρώσεις, οι οποίες, θα ζήσουνε. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ πέρα, τώρα θα σου δείξω ακριβώς. Είναι το G03, είναι τελείως γαλακτερή η απόχρωση. Είναι ένα φανταστικό ουσιαστικά χρωματάκι, το οποίο μπορείς να το βάλεις και στο πόδι, αμέ. Και αυτή είναι εδώ πέρα η απόχρωση, είναι πιο ροζουλή. Όχι, δεν πήρα αυτό, μισό λεπτό. Μα λέω και εγώ τόσο ροζ δεν πήρα, το είχα αυτό το χρώμα πριν. Λοιπόν, και πήρα και αυτό, το οποίο πάλι είναι σε γαλακτερό. Το συγκεκριμένο είναι το ε D4, και αυτό έτσι ροζουλή, κρέμ. Κρεμπρούλε, λοιπόν, κρέμ έτσι, γιατί ξέρεις τώρα τι γίνεται, επειδή ήταν βάφτιση και επειδή έχουν πέσει και πάρα πολύ γάμοι, λέω κάτσε ρε παιδί μου να ενισχύσω λίγο και το ανοιχτό το μέρος και το νουτ, αλλά άμα θέλει κάποιος και γαλλικό, γιατί να μην έχεις κάτι ρε αδερφέ. Αυτά λοιπόν, έχω να σου πω ότι γενικά τα πράγματα είναι πάρα πολύ χαλαρά. Τι εννοώ, δεν έχουμε διαβάσματα, το πάλι που το πας. Και γενικά είναι μια φάση που ό,τι ώρα θέλουμε ξυπνάμε, ό,τι ώρα θέλουμε κοιμόμαστε, γενικά κεγόμαστε. Πραγματικά. Το μόνο έτσι κακό σαν παράπονο έχω να πω, ότι δυστυχώς εμείς εδώ πέρα στην Αθήνα δεν έχουμε εύκολη πρόσβαση να πάμε για ένα μπάνιο ρε αδερφέ. Δηλαδή να σου πω κάτι, και δεν θα κάτσω τώρα να πληρώσω 20 ευρώ, να σου το πω ξεκάθαρα. Ούτε, δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να πληρώσεις στην Αθήνα 20 ευρώ. Το καταλαβαίνω ότι και οι μαγαζάδορες θέλουν να βγάλουν τα έξοδά τους, ήμασταν 2 χρόνια κλεισμένοι, ναι, αλλά νομίζω ότι φέτος έχει παραγίνει το κακό. Και να σου πω την αλήθεια ότι εμείς σαν οικογένεια καλυφτήκαμε, πήραμε τις καρέκλες μας, πήραμε την ομπρέλα μας, πήραμε το τραπεζάκι μας, πήραμε τα ψυγιάκια μας. Και να σου πω κάτι, όμως όσο ο κόσμος έτσι κάνει, γιατί να μην το δοκιμάσω κι εγώ αυτό. Παρ' όλα αυτά, έχω να σου πω, άσχετο το ένα με το θέμα στο άλλο, ότι πρέπει να κόψω και αυτή εδώ πέρα τη μαλούρα. Οπότε από εβδομάδα έχω κλείσει και κομμωτήριο και εγώ και η ουρανία. Μην φανταστείς τίποτα τρελό, 3 δάχτυλα παιδιά. Πραγματικά, γιατί όποτε το λούζω, δηλαδή η τρίχα, δεν μπορώ να πιάσω και εύκολα τα μαλλιά μου. Γενικά δεν μπορώ. Ωραίο το μακρύ το μαλλί, αλλά δεν μπορώ, με έχει κουράσει.
Πραγματικά δηλαδή. Αυτά έχω να σου πω. Σήμερα θα παιχτεί αρακάς. Okay. Τον έχω φτιάξει από βραδύς. Ένα σκούπισμα θέλω. Και μετά χαλαρά. Θα τα πούμε. Και καλημέρα. Εγώ τώρα ετοιμάστηκα. Εν τω μεταξύ με βλέπω πολύ μπρονζέ, πολύ σιάμερ και τάστηση πραγματικά. Λοιπόν, Σάββατο σήμερα και ετοιμάστηκα να φύγουμε να πάρω την ουρανίτσα να κάνουμε την τελευταία πρόβα στο Δημαρχείο του Παλιού Φαλήρου για την παράστασή μας σήμερα με το hip hop και θα έχει και άλλους 19 χορούς από ό,τι είδα και στο πρόγραμμα. Οπότε θα περάσουμε πάρα πολύ καλά. Το μόνο που με αγχώνει είναι, παιδιά, πού θα παρκάρω εκεί πέρα. Πραγματικά, δηλαδή, ολόκληρο Δημαρχείο δεν μπορούσατε να κάνετε ένα πάρκινγκ. Έλα παράπονα στο Δήμαρχο του Παλιού Φαλήρου τώρα, έτσι. Λοιπόν, ένα πάρκινγκ, φίλε. Πραγματικά, δηλαδή, πού θα το βάλω εγώ τα μάξι. Και θα σκάσει το βράδυ και όλο το ζόι. Όχι το δικό μου, εννοώ από το ζόι, ρε παιδί μου. Μαμά, μπαμπά και από άλλα παιδιά. Πού θα βάλουμε τα μάξι, καλέ. Καλέ. Τέλος πάντων. Οπότε, έφτιαξα το καφεδάκι μου. Ετοιμάστηκα. Ετοιμάζεται και η ουρανίτσα. Και σε λίγο φεύγουμε. Έτοιμη. Εν τω μεταξύ, ο φακός δεν τον έχω κάνει. Πατήσε σκατά. Πριν είχα, δεν το είχα κάνει το φακό και ήμασταν θολά. Όπα! Μόνο. Λοιπόν, το κλείνω γιατί μας ζητήσουν και κανένα πνευματικό δικαίωμα. Και ήρθαμε, παιδιά. Βρήκα έξω από το Δημαρχείο. Τίποτα άλλο δεν έλεγα. Πραγματικά. Τι είναι? Ωραία. Δεν θα βρούμε εμείς την αίθουσα να κάνουμε πρόβα. Ακούγεται κάτι? Τι ακούγεται? Νομίζω ότι πρέπει να είναι εδώ μέσα. Και φυσικά ήρθαμε, φάγαμε. Έφτιαξε ο άντρας μου μακαρόνια, να σου πω την αλήθεια, γιατί αργήσαμε από τις πρόβες. Και εγώ τώρα μόλις ξανά ετοιμάστηκα για να πάμε στην παράσταση. Οπότε πάμε. Καλημέρα, καλή Κυριακούλα, next day. Όπως είδατε, χθες πήγαμε για φαγητό. Ήρθαμε, ξεκουραστήκαμε και σήμερα, επόμενη μέρα, κάνει πάρα πολύ ζέστη. Πάρα πολύ ζέστη, πραγματικά. Δεν έχω ιδέα τι θα κάνουμε σήμερα. Ίσως να παιχτεί και κάποιο μπανάκι, το πρώτο μας μπανάκι. Πραγματικά έχει πάρα πολύ ζέστη. Αυτά, λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να κλείσω αυτό το vlog, οπότε μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, να χτυπάτε και το καμπανάκι δεξιά και αριστερά για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις για το πότε η Μπέλα Μέρη ανεβάζει καινούριο βίντεο, να με ακολουθείτε στο Instagram και μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε super duper. Α, μην ξεχνάτε να κάνετε like στο βίντεο. Φιλάκια!